Σεβασμιότατε, πάνω σε ολογιότατη, εδώ είμαι ολογιότατη, κύριε Βουλευτά, κύριε Πρόεδρε Ενεργειακής Κοινότητας Πελοποννήσου, στρατηγέ, κύριε Πρόεδρε Σωματείου, αγαπητοί συνάδελφοι ψαλμοδοί της Ιεράς Μητροπόλεως Αιγυαλίας και της περιφερειάς μας. Σήμερα 19 Ιουνίου 2022, ημέρα Κυριακή, 200 και πλέον έτη από την Ελληνική Επανάσταση και 100 έτη από τη Μικρασιατική Καταστροφή, σας καλωσορίζουμε στην έκτη σύναξη χοροδιών στα πλαίσια των προγραμματισμένων εκδηλώσεων των φετινών 16ων Κορίνθου Παυλίων υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Αρχικά παρακαλώ τον αξιότιμο πρόεδρο του Σωματείου, κύριο Ιωάννη Λιούτρη, όπως απευθύνει χαιρετισμό. Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, Τίμιον Πρεσβυτέριον της Ευχιστώ Διακονίας, κυρίες και κύριοι, με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχη μας, κυρίου κυρίου Διονυσίου, οδηγηθήκαμε σήμερα στα προπήλαια του Μητροπολιτικού μας Ναού, ολοκληρώνοντας την πρώτη ημέρα των 16ων Κορίνθου Παυλίων 2022, προς τιμήν του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, Ιδρυτού και Εφόρου της Εκκλησίας της Κορίνθου. Παύλιες εκδηλώσεις, τις οποίες εν σοφία και νοθεσία Κυρίου εθέσπισε ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας αμέσως μετά την εύσημον ημέρα της ενθρονήσεώς του στον Αρχιεπισκόπ θρόνο της Αποστολικής Μητροπόλεως Κορίνθου. Στον τόπο μας ο Απόστολος Παύλος φιλοξενήθηκε και κήρυξε το Ιερό Ευαγγέλιο, καταφέρνοντας μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα σχεδόν 2 ετών να αφήσει πίσω του μια μεγάλη εκκλησία με τα μέλη της οποίας διατήρησε στενή επαφή μέσω των προς Κορινθίους επιστολών. Στους Κορινθίους εμπιστεύτηκε την ανάβαση στην πνευματική σφαίρα του τρίτου ουρανού πάνω από την υγική δημιουργία. Ήταν τέτοιο το αποτύπωμα στην Κόρινθο του Αγίου Αποστόλου που 2000 χρόνια μετά οι Κορίνθοι τιμούμε τη μνήμη του με την ίδια άσβεστη θέρμη και μάλιστα μέσω της ψαλτικής τέχνης. Το υψηλό επίπεδο των ψαλμωδών της Κορινθίας αλλά και το υψηλό επίπεδο μουσικής αντίληψης των παρευρισκομένων οφείλουμε να προβούμε σε μια περιορισμένη εισαγωγή στα στοιχεία της ψαλτικής και συγκεκριμένα αυτής της παραδόσεως. Θα πρέπει ως Έλληνες να είμαστε υπερήφανοι διότι η τέχνη μας αποτελεί εφαρμογή της αρχαίας μουσικής θεωρίας η οποία προβάλλει την αρμονική δομή μείγματος ήχων ως δωρεά του Θεού προς τον άνθρωπο. Η ψαλτική τέχνη ως φωνητική τέχνη και σε σχέση με κάθε άλλη τέχνη δύναται να παράγει στιγμιαία τεχνικό άειλο προϊόν το οποίο βασίζεται στην τεχνοτροπία και στα δύο στοιχεία επιστήμης, τη μελωδία και το χρόνο. Η μελωδία σχετίζεται με τη διάταξη ενός συστήματος φωνών αυστηρά δομημένων που υπακούν σε συγκεκριμένες μελωδικές αρχές. Η μελωδία λοιπόν είναι το πρώτο στο εκκλησιαστικό μέλος και αυτή οφείλουμε να υπηρετούμε ως ψαλμωδοί διότι αποτελεί δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο. Έτερο δώρο είναι ο ανθρώπινος νους, ο οποίος ορίζει τη διαχείριση του φωνητικού συστήματος προκειμένου να εξυπηρετήσει τη μελωδία. Oh.
Amen.